τώρα που είναι κλειστά τα τέπη. Λοιπόν, δεν μας αφήνεται να βγούμε στην εθνική και αυτό είναι κρατική κατασκευή και αυτό είναι κρατική τρομοκρατία και κρατικό φιλελευθερισμό. Και πρέπει να του λάβει σοβαρά η κυβέρνηση υπόψη. Εσείς είστε το επιτηρηστικό όργανο. Όμως το θεωρούμε ανεπίτρεπτο σε ανθρώπους που έχουν υποστεί τέτοια καταστροφή που θέλουν απλά να διαδηλώσουν για να επιβιώσουν, για να υπάρχει οικονομική ζωή στη Θεσσαλία. Γιατί διαλύεται και η οικονομική και η κοινωνική ζωή και όλος ο ιστός στη Θεσσαλία. Το θεωρούμε απαράδεκτο να μην μπορούμε να πούμε για συμβολικά να κάνουμε την κοινωνική συνέπεια πάνω στο σκοπό και εδώ. Και μην μας λέτε ότι αυτό απαγορεύεται, το άλλο απαγορεύεται. Γιατί με αυτή τη λογική τα πάντα ό,τι έχει να κάνει με αγώνες απαγορεύονται. Σήμερα που γίνεται εδώ στο κόμβο Πλατικάπου, σε ένα λαρισινό μπλόκο που στείνεται για να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε και να διεκδικήσουμε λύσεις στα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που επίσης έχουμε. Περιμένουμε άλλα 100 τρακτέρ σήμερα που έρχονται από τη Φαλάνη, τώρα έχουν ξεκινήσει 50 τρακτέρ και έρχονται και από τον Τύρνα Βαβυλών άλλα τόσα. Και αύριο περιμένουμε και από την περιοχή των Παρακαρλίων που ήταν μέχρι το Σάββατο ήταν εδώ και θα βγουν αύριο και θα γίνει ένα πολύ μεγάλο μπλόκο που σε συνεργασία και σε συντονισμό και με όλα τα υπόλοιπα μπλόκα που θα βγουν στην Ελλάδα, γιατί σήμερα γίνεται μεγάλη κινητοποίηση εδώ και στην Καρδίτσα και θα βγουν και άλλα μπλόκα, θα είμαστε σε ένα συντονισμό για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τα επόμενα βήματά μας. Θέλουμε να πούμε ότι αυτό που μας παρακινεί και βγαίνουμε στον χρόνο είναι τα οξυμένα προβλήματα. Και εμείς ζητάμε χρονοδιαγράμματα, ζητάμε λύσεις, ζητάμε να παραμείνουμε στα χωριά μας και στις καλλιέργειές μας. Κανείς άλλος δεν μας υποκινεί πέρα από τα προβλήματα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό η κυβέρνηση και να καθίσει να δώσει λύσεις, γιατί πέρασαν 5,5 μήνες στη Θεσσαλία και τα πιο πολλά πράγματα έχουν μείνει υποσχέσεις.